Ούτε μπλοκάκια παραστατικών για τι αναρωτικέ άδειε δεν έχουν επί δύο εβδομάδε στο παιδί Ηρακλείου, γεγονό που έχει παγώσει στην κυριολεξία τη διαδικασία των επιτροπών, αφού για 15 στο σύνολο ημέρε μέχρι σήμερα, επιτροπέ δεν στάθηκε δυνατόν να πραγματοποιηθούν, αν και το ιατρικό προσωπικό ήταν παρόν. Το θέμα επιβεβαίωσε στην Κρήτη τη βίο διοικητή τη 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτη, που μεσολάβησε ούτω ώστε μέχρι την Παρασκευή, όπω είπε, αν και ήδη έχει περάσει μισό περίπου μήνα, να έχουν φτάσει τελικά από τον ΕΟΠΗ στην Αθήνα τα μπλοκάκια που χρειάζονται για να κάνουν τη δουλειά του οι γραμματεί και τα μέλη των Επιτροπών και κυρίω να εξυπηρετηθούν οι εκατοντάδε ασφαλισμένοι που περιμένουν. Σήμερα επικοινώνησα με τον κύριο Κυριαζή τη Μονάδο Υγεία. Τα παραστατικά θα έρθουν, μου είπε, προ το τέλο τη εβδομάδα. Θα κάνω ήδη παρέμβαση στην Αθήνα για να έρθουν. Είναι ντροπή, είναι έσχο. Απαξιώνει πραγματικά τον ασφαλισμένο, τον Έλληνα ασφαλισμένο, απαξιώνει αν θέλετε κάθε έννοια δικαίου. <συμή> Υπολογίζεται ότι μόνο μέσα σε αυτέ τι δύο εβδομάδε, στο περίμενε έμειναν περισσότεροι από 300 ασφαλισμένοι δικαιούχοι αναρωτικών αδειών, επειδή δεν υπήρχαν τα περιβόητα μπλοκάκια. Όλα λάθο. Ταλαιπωρείται ο κόσμο συνεχώ και ανεπανάληπτα. Τι να πω τώρα, βρισκόμαστε σε ποδιάλυση. Όλα κάτω πάνε στην Ελλάδα, όλα κάτω. Αυτό που κάτι κάνουμε. Τι θα γίνει, πιάσουμε τι βέρδιε. Το θέμα πάντω αποκτά τραγικέ διαστάσει. Αν σκεφτεί κανεί ότι ένα μπλοκ παραστατικών στέκεται αρκετό για να βάλει σε μεγαλύτερου μπελάδε, όχι εκατοντάδε αυτή τη φορά, αλλά χιλιάδε ασφαλισμένου που περιμένουν από τον Αύγουστο να περάσουν από επιτροπή, δυστυχώ όμω οι ελλείψει και εκτό από τα μπλοκάκια είναι τραγικέ. Οι δύο και μόνο εργαζόμενοι στη Γραμματεία για τι Αναρωτικέ, που αδυνατούν να καλύψουν τον όγκο των αιτήσεων, αυτή την περίοδο διεκπεραιώνουν αιτήσει του Αυγούστου, με τον αριθμό που εκκρεμούν από 1.700. Που ήταν τον περασμένο μήνα, να έχουν ήδη ξεπεράσει σήμερα τι 2.000. Πιστεύω με διαβεβαιώσει που έχω και από την Αθήνα, ε, εντό των ημερών θα ομαλοποιηθεί. Εξάλλου, μην ξεχνάτε ότι 2.500 αιτήσει που είχαν σωρευτεί παλαιότερα, τι είχα φέρει από τον Πειραιά εδώ, περάσανε και εκδικάστηκαν σχετικά σε σύντομε χρόνια Έχω έρθει ότι στον πόλεμο που παλιά δεν ήταν έτσι. Είναι απάνθρωπα όλα αυτά που κάνουν και δεν ξέρω και γιατί τα κάνουν. Αυτό είναι μια κατάσταση που το ξέρουν αυτοί. Αυτοί τα κάνουν, αυτοί που κυβερνούν. Σε αυτές τις υπηρεσίες πάντα υπάρχουν και λάθη και στραβά. Υπομονή. Ποιος ταλαιπωρείται όμως? Ο κόσμος. Ο λαός που λέμε. Ανάμεσα στους εργαζόμενους που επί μήνες κάνει να λαμβάνουν από αναρωτικέ, βρίσκονται άνθρωποι που δεν έχουν άλλη πηγή εσόδων και έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, αλλά και εκατοντάδες εγκυμονούσες που κινδυνεύουν να γεννήσουν πρώτα και μετά να λάβουν τα χρήματα από την αναρωτική τους άδεια.